Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Για άστρα και για ζώδια υπάρχει ο ειδικός. Ο αυτοκράτορας. Ο παντογνώστης. Ο πεφωτισμένος. Αυτός που έχει το χρήσμα. Ο μεγαλύτερος αστρολόγος του κόσμου. Συγγραφέας. Και πάρα απ' όλα φίλος της εκπομπής δικός μου και του Κωστάκη του Χίτα που μαζί κάναμε παλιά εκπομπές είναι ο Πίτ ο Παπαδάκος. Γεια σου ρε Πίτ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις αδερφέ. Μια χαρά και χαίρομαι πάντα όταν με θυμάστε. Και σε θυμόμαστε συχνά εδώ που τα λέμε γιατί... Εγώ δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη έχουμε βράδυ. Οπότε εσείς κοιμάστε. Γιατί ρε έρχεσαι βράδυ, τι είσαι. Έρχομαι βράδυ και φεύγω το πρωί. Ενώ εσείς κοιμάστε. Μάλιστα. Για να πάτε το βαϊνάκι να τις εκπομπές το πρωί. Έχουμε βγει όμως μαζί μια φορά το βράδυ και περάσαμε ωραία. Βέβαια και μια φορά και δύο και έχουμε περάσει καλά. Μας είχες θυμίσει, θυμάμαι τότε και στα εγγένεια που είχαμε κάνει στο μαγαζί με τον Κώστα. Ακριβώς και δεν θα ξεχάσω τότε. Μου δώσατε μια πρόσκληση και έκατσα δίπλα στον πρόεδρο. Ναι, το... Αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που ήταν 0-2 τότε. 0-2. Το έχεις προβλέψει. Το έχεις πει. Είχε έρθει και τον είπες. Έκατσα. Και το... Έβαλε τον κόλ τότε ο Σαλμπικίδης με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν μου λες τι γίνεται τώρα. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Τι βλέπεις στην κοινωνία, πώς το βλέπεις. Τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι περάσαμε από μία με τη μεταπολίτευση και προχωράμε σε κάτι καινούριο. Το καινούριο λοιπόν αυτό, ο κόσμος έδωσε λίγο χρόνο στο καινούριο. Μάλιστα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αριστερά και μνημόνιο δεν χωράνε μαζί. Οπότε ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει και απαγοητεύεται για αυτό το οποίο έκανε. Από την άλλη βέβαια έχουμε ένα άλλο μεγάλο κόμμα, το οποίο ακόμα ψάχνει να βρει τα νερά του, έτσι. Μάλιστα. Μετά την ΙΤΑ. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, η Νέα Δημοκρατία, η οποία εδώ βλέπω και γίνονται και πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι σωστά. Γιατί αλίμονο να μην υπάρχει μια μεγάλη αντιπολίτευση σε ένα κράτος. Πρέπει πάντα να υπάρχει αντιπολίτευση, για να μην μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Πάντως το 2015 δεν έκατσε καλά στην Ελλάδα. Οι προβλέψεις, δεν έκατσε καλά, τι λένε. Δεν έκατσε καλά, διότι ο λαός, αγανακτισμένος, αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Μάλιστα. Και να δώσει τα ενία σε έναν νέον άνθρωπο, όπως είναι ο Τσίπρας, που ο άνθρωπος τον παλεύει, έτσι. Από τα άστρα τι λένε για τον Τσίπρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται... Το παλεύει, αλλά ο Τσίπρας πουλήθηκε και θα πουληθεί και στο μέλλον από τους δικούς του ανθρώπους. Θα έχει και δεύτερη διαρροή όπως είχε την πρώτη φορά ο Τσίπρας από βουλευτές. Βέβαια ότι κατάφερε και τους εξόντωσε όλους, λόγω ότι είναι νέος, άφθαρτος ακόμα, αλλά αυτό το μνημόνιο που πάει να περάσει με το ασφαλιστικό νομίζω θα είναι και η μεγάλη καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί πολλοί βουλευτές θα αποχωρήσουν. Γι' αυτό ψάχνουν ναι, τώρα. Ναι φίλε, αλλά αυτά τα είχαν υπογράψει οι άλλοι τώρα. Γι' αυτό ναι, τα είχαν υπογράψει, έπρεπε, αλλά το θέμα είναι ότι πρώτη φορά αριστερά δεν συμπαθίζει με το... Οι άλλοι τα υπογράψανε, είναι κεντροδεξιά κόμματα όλα αυτά, έτσι. Βεβαίως. Αυτά τα υπογράψανε γιατί σκέπτονται με άλλα μυαλά. Οι νέοι σκέφτονται με άλλα μυαλά. Ο κόσμος ήταν έτοιμος για σύγκρουση, δηλαδή με το όχι που είπε, τον έδωσε τον Τσίπρα. Όχι. Τον έδωσε τον Τσίπρα, του έδωσε όλο την αβάντα. Την αβάντα, έτσι ακριβώς. Αν τελικά το όχι έγινε ναι από ό,τι είδες. Αυτός το έκανε, ναι, ο Τσιπρέας. Ο Τσίπρας είναι ένας νέος πολιτικός με πολύ όρεξη, με πολύ αγάπη, αλλά δεν θα προδοθεί πάλι από τους γύρω. Μάλιστα. Θα δεις ότι τώρα στο ασφαλιστικό θα έχουμε διαρροές. Μάλιστα. Θα υπάρχουν βουλευτές που θα κάτσουν στην άκρη και θα ζητήσει βοήθεια αναγκαστικά από τον Λεβέντη ή από κάποιον άλλον. Οπότε τα πράγματα εκεί θα ξέρεις ότι τρίσουνε, δεν θα είναι καλά. Μάλιστα. Μια και... Τώρα αυτά είναι θέμα της κυβέρνησης, αλλά τώρα... Δεν είναι ότι έχουμε μόνο τα οικονομικά και τα ασφαλιστικά, έχουμε και τα εξωτερικά. Έχουμε δίπλα μας πέφτουν αεροπλάνα, έχουμε προβλήματα μεγάλα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το καιρό για πολλά θέματα. Μάλιστα. Εδώ επίκειται ένας πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας, θα μου πεις
ότι η Ρωσία έχει κάπου ένα δίκιο, έτσι. Από εκεί και μετά όμως εμείς είμαστε δίπλα και θα έχουμε επιπτώσεις. Βέβαια ρε φίλε, άμα χτυπάει ο πόλεμος στη διπλανή την πόρτα, μετά είναι η σειρά σου. Άκουγα χθες το φίλο μου τον Πάνο τον Καμένο, ναι, που κατά τα άλλα είμαστε φίλοι από πολύ μικρά παιδιά και έχουμε κάνει πολύ παρέα και κάποτε κάναμε πάρα πολύ παρέα. Τώρα βέβαια πήγε με τον Τσίπρα. Σε συμβουλευότανε για τα αστρολογικά του. Έλεγε πάντα. Πάντα, όχι όλοι. Όλοι, όλοι, όχι μόνο. Ποιοι άλλοι, ο Σαμαράς ερχότανε, του έλεγε. Δεν θα ήθελα, αυτό δεν είναι εντάξει. Προσωπικό, δεν πρέπει. Θυμάμαι που ήρθε. Αλλά με τον Πάνο ήμασταν φίλοι. Θυμάμαι στα εγγένεια τότε είχες καθίσει εκεί με τον Γιάννη τον Γούμενο και τον είπες την τύχη, σε ρώτησε. Άμα μπορέσει και τον είπες, πολύ δύσκολα σε βλέπω πρόεδρε, δεν το ξεχάσω. Του είπα την αλήθεια γιατί ήταν φίλος. Ναι, 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 ήταν μαζί μου. Και μετά όμως ο Πάνος ο Καμένος ήταν φίλος που κάναμε παρέα. Ναι. Και βέβαια. Το θέμα είναι ότι εχθές τον άκουσα στον Πρετεντέρη και έλεγε πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για την Ρωσία και την Τουρκία και όλα αυτά τα θέματα. Παραδέχτηκε ευθέως ότι είναι ολοφάνερο ότι έχουν δίκιο οι Ρώσοι και ότι οι Τούρκοι κάνουν εμπόριο πετρελαίου με τους συγκατηστές. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εντάξει, το κάνουν τώρα. Αυτή σύνορα είναι, δεν θα κάνουν ναι, τώρα. Αυτοί Τούρκοι... τα κάνουν, αλλά το θέμα είναι όμως τα βάλανε και με τη Ρωσία. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε με τα γεγονότα στο Παρίσι, όταν ο Τσίπρας πήγε στο γήπεδο μαζί με τον Τούρκο Πρωθυπουργό και όταν είπαν ενός λεπτός η γη για αυτά που γίνανε στο Παρίσι, ο κόσμος γιουχάρισε δηλαδή οι τζιχαντιστές. Εγώ αν ήμουν ο Τσίπρας θα έφευγα από εκεί. Καλά τώρα, δεν γιουχάραν τον Τσίπρα. Ναι, αλλά γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει. Δεν έφυγε. Εμείς ποτέ δεν θα το κάναμε αυτό. Βέβαια. Στο δικό μας το γήπεδο να είναι Τούρκος Πρωθυπουργός, να πέσει Ελλάδα-Τουρκία και να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο. Το σεβόμαστε. Μάλιστα. Σεβόμαστε πάντα κάθε εθνικό ύμνο. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι πάντα υπεράνω. Γι' αυτό δίδαξε τον πολιτισμό παντού. Πάμε τώρα λίγο στα γεγονότα που είναι να έρθουν και εδώ θα πω και τους φίλους, ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα. Κάποιος φίλος που θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα στον Beat, όχι τηλεφωνικά, αλλά τώρα βέβαια έχουμε και τα θέματα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Μάλιστα. Για μισό λεπτό. 54-526 ήδη έχω και έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Να τους πάρουμε λίγο πριν πάμε. Εγώ θέλω να μου πεις τι βλέπεις για το 2016 που έρχεται. Θα έχει προβλήματα ο Κοσμάκης? Τι λένε τα άστρα? Εάν ψηφιστεί αυτό το ασφαλιστικό, δυστυχώς θα είμαστε πάλι σε καινούριες εκλογές. Εάν ψηφιστεί το ασφαλιστικό, επειδή ο Έλληνας έχει φιλότιμο, προβλέπω κάποιοι βουλευτές να αποχωρήσουν. Οπότε να μην υπάρχει πια το 153. Μάλιστα. Θα υπάρχουν οι φιλότιμοι που θέλουν να ακουμπήσουν την εξουσία, έτσι, το βλέπουμε και το Ποτάμι, το βλέπουμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί μπορεί να πάνε, Πασό και Νέα Δημοκρατία δεν θα πάνε. Δεν θα πάει. Ο Λεβέντης? Ο Λεβέντης θα πάει, αλλά ο Λεβέντης είναι ένας άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Που... καλός είναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει κάτι στην κυβέρνηση. Διότι και να πάει και να πάει, επειδή έχει ευαισθησίες και τον έχω γνωρίσει προσωπικά και είναι φίλος μου χρόνια, θα αποχωρήσει γρήγορα κι αυτός. Ναι. Δεν πρόκειται να κάτσει. Λοιπόν, είπαμε... αυτά που αφορούν τώρα είναι τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχετε και έναν νέο άνθρωπο εκεί δικό σας, έτσι. Ποιο είναι το Τζιτζί? Ναι, έχετε έναν νέο άνθρωπο τον οποίο κάποια στιγμή σε ένα πιάνο μπάρο το γνώρισα. Είναι σοβαρό παιδί. Καλό παιδί είναι ο Τζιτζί. Εδώ όλα αυτά τα κόλπα που γίνονται, γίνονται για ένα θέμα. Πρώτον, γιατί υπάρχει σημαντική άνοδος του Τσιτσικώστα και γιατί θέλουν να σταματήσουν τη μεγάλη φόρα του Μεϊμαράκη, έτσι. Ναι, ο έχει Μεϊμαράκης, φόρα ο Μεϊμαράκης. Αν γινόντουσαν οι εκλογές, μπαίνει δεν μπαίνει με τη μία. Δηλαδή,
από 45 μέχρι 50 θα ήταν το κοντέρ να πάρει. Από εκεί και μετά όμως η μεγάλη φορά του Τζικώστα τον έφερε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι πολύ καλός υπουργός και καλό παιδί και είναι και παλιός συμπολεμιστής μου. Μαζί ήμασταν στις περιφερειακές. Από εκεί και μετά όμως ο Μητσοτάκης μια μεγάλη οικογένεια. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη ο Μητσοτάκης και ο Κυριάκος. Ο Άδωνης. Τον Άδωνη πώς το βλέπεις? Είναι δύναμη, αλλά δεν είναι για αρχηγός αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ο Άδωνης θα πάει δίπλα στο Μεϊμαράκι, να το θυμάστε. Θα πάει δίπλα, ο Τζετζικώστας είναι η νέα δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι τώρα. Μάλιστα. Η επόμενη φορά να ξέρετε ότι ο Τζετζικώστας θα έχει μεγάλο προβάδισμα. 54-5-26, στείλτε μας την ημερομηνία γέννησής σας και ο Πιτ θα σας πει το μέλλον σας για το 2016. Ωραία, λοιπόν, αυτός ο οποίος υπερτερεί θα είναι ο Μεϊμαράκης, ο οποίος θα βγει αρχηγός και θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός, έτσι. Αυτά λέτε τα άστρα ή τα λες εσύ? Τα άστρα τα λένε. Α, μετά ακολουθεί ο Απόστολος, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί άφθαρτο και έχει πολύ μεγάλη άνοδο και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό για την Ελλάδα, ένα καινούργιο παιδί. Για τη Μακεδονία, γιατί και ο πατέρας του ήταν καλός άνθρωπος. Ναι, ήταν καλός άνθρωπος, το ξέρω. Από εκεί και μετά, αυτό που μετράει για την Ελλάδα είναι να μην έχουμε επιπλοκές πολεμικές και να διορθωθούν τα πράγματα τα εσωτερικά. Δηλαδή, να μην χτυπήσουν το φτωχό, τον εργάτη, τον συνταξιούχο. Από ό,τι δείχνει η κατάσταση, πάντα οι φτωχοί την πληρώνουν, ρε Πίτρο. Ναι, οι πλούσιοι δεν την πληρώνει κανένας. Τι να την πληρώσει τώρα, άμα τον κόψει κάτι από τη σύνταξη στον πλούσιο, εντάξει. Η δουλειά είναι ότι πήγανε τα λεφτά σε χέρια που δεν τα βγάλανε έξω, δηλαδή δεν τα ρίξαν στην κοινωνία, δεν κάνανε επενδύσεις. Είπε μία σωστή κουβέντα ο Λεβέντης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε γραφικός, και θα θυμίσω ότι το 1993 για την έδρα του Σοβόλα ήταν υποψήφιος ο Λεβέντης, ναι, και ήμουνα και εγώ τότε στην Αθήνα με το κόμμα το Ξώδης. Και μάλιστα θυμάμαι τον Τέρες Κουίκ που έλεγε μπράβο Πίτ, μόνο στο Πίτ. Έκανα θράψη δηλαδή. Μάλιστα. Πήγα πολύ καλά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία προσχώρησε και βοήθησε τον Λεβέντη επειδή το θεώρησε ακίνδυνο. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά τα πολιτικά, τα εσωτερικά της χώρας και προβλέπω Φεβρουάριο-Μάρτιο να έχουμε πολλές αναταράξεις μέσα στην κυβέρνηση. Πότε, Φεβρουάριο με Μάρτιο? Ναι, προβλέπω ότι θα φύγουν πάλι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και γι' αυτό από τώρα ψάχνει ο Τσίπρας να κουμπίσει κάπου. Πιτ, ένας φίλος σου στέλνει χαιρετίσμα το 211 και είναι γεννημένος 15 Ενδεκάτου του 1974. Τι λένε τα αστέρια για τον κύριο? Αναλόγως τι ζητάει. Αν ζητάει οικονομικά, επειδή τα τελευταία 2 χρόνια 3 δεν ήταν καλά, από τον Ιανουάριο θα έχει σημαντική άνοδο στα οικονομικά και κάτι που περιμένει και ήταν σίγουρα ότι θα γίνει, θα το περιμένει στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Μία κοπελιά 6 πρώτου του 89 σε στέλνει και πολλά χαιρετίσματα. Είστε, λέει, το γούρι της. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πάρα πολύ καλό ζώδιο. 6 πρώτου. Δημιουργική και νομίζω ότι αυτή η κοπέλα της χρωστάει να της δώσει πράγματα. Και αυτή θα έχει ένα τρίμηνο, θα ξεκινήσει πολύ δυνατά και το 16 θα είναι η καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα που είχε. Έλα ρε Πιτ, με ενθουσιάζεις. 16-9 ένας φίλος του 68. 16-9, τι είναι αυτός? Ένατος. Έχει περάσει πάρα πολλά. Αλλά είπαμε ότι εδώ κάνει μια αλλαγή τώρα ο χρόνος και αυτός θα αρχίσει να έχει τις βελτιώσεις που περίμενε και θα έχει χαρές αρκετές φέτος. Για να τον δούμε. Μιλάμε βέβαια, πάντα εγώ το ρίχνω αυτή την εποχή
περισσότερο στο οικονομικό και στο επαγγελματικό τομέα. Έτσι. Οικονομικό, βασικά, άμα εξαιρέσουμε το θέμα της υγείας, το οποίο εντάξει, όλοι μας υγείας, ενδιαφέρει. Και υγεία, λοιπόν, βγάλει το θέμα της υγείας που είναι το Α και το Ω στην ευτυχία ενός ανθρώπου. Από εκεί και πέρα το οικονομικό και το αισθηματικό νομίζω ότι παίζει ρόλο. Το αισθηματικό είναι για την κοπελίτσα που προηγουμένως μίλησε. Έχει... Είπαμε ότι το 2016 θα έχει πολλά να πει αισθηματικά αυτή η κοπέλα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Είναι φίλη σου, έτσι. Όχι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από το μήνυμά της, είναι ακροάτρια. Είναι και από ό,τι γράφει, σε θεωρεί λέει το γούρι της, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ό,τι θέλει μπορούμε και να... αυτή η κοπέλα έχει και ξεχωριστές προβλέψεις θα πρέπει να μάθει. Για πες. Ό,τι θέλει ας πάρει το τηλέφωνο σου να με πάρει. Βεβαίως, θα της δώσω το τηλέφωνο το προσωπικό σου. Είναι η ημερομηνία δυνατή αυτή που έχει. Μάλιστα, 6 πρώτου του 89. Βεβαίως, έχει πολλά δυνατή. 9, 1989. Έχει και 6 και άσο. Είναι ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Έχει τυχερά νούμερα για να παίξει και να κερδίσει αυτή η κοπέλα. Να παίξει κανένα λότο, λες τώρα που είναι το jackpot, έχει 9 εκατομμύρια από κοριτσάκι. Βεβαίως, έχω να μόλις με πάρει τηλέφωνο θα της πω και τα νούμερά της. Θα της πεις και τα νούμερά της. Μετά λοιπόν, επειδή βγαίνει το τηλέφωνο της εδώ, θα την πάρω εγώ τηλέφωνο. Είναι η τυχερή μέχρι τώρα. Είναι η τυχερή μέχρι τώρα. Βλέπεις λοιπόν, τα άστρα λένε ότι Φεβρουάριο με Μάρτιο θα έχουμε προβλήματα στα πολιτικά. Πάμε λίγο στα αθλητικά. Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό, μία από τα ίδια φέτος πάλι. Κοίταξε, είναι φυσιολογικό όταν ένας πρόεδρος τα κουμπάει και τα κουμπάει και τα παίρνει για την επαγγελματία και μπράβο του. Ό,τι και να λένε για το Μαρινάκι, εγώ το ακούω μερεσέ, είδε στην εκπομπή του Χίτα ότι θα το κατηγορήσουν, να το πάνε φυλακή, λέω δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Ο άνθρωπος αναβαθμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως και ο Κόκαλης. Όπως και ο Σαββίδης, έτσι. Άλλο αν δεν το κάθεται το ανθρώπου. Άλλο αν στηρίζει ένα προπονητή ο Σαββίδης που στην ουσία είναι αποτυχημένος. Ο Τούντορ είναι αποτυχημένος ή έδειξε... βέβαια, αποτυχημένος δεν είναι. Δεν πρέπει να του δώσουμε... Επιτρέπεται ένας ΠΑΟΚ με ένα Σαββίδη που δίνει τα πάντα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τώρα. Εγώ νομίζω πρέπει να το δώσουμε λίγο καιρό ακόμα. 3 μήνες είναι στον ΠΑΟΚ ολόκληρο. Και κάνει μια καινούργια ομάδα. Όσο το δίνει καιρό, θα κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ να μην βγει και στην Ευρώπη, να ξέρεις. Έλα ρε, με τρομάζεις. Έπρεπε σήμερα να έχει κάνει αλλαγή προπονητή γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία, τα άστρα, φίλε Τούντορ, σε έχουν καταδικάσει. Δεν σε βλέπω να, δεν είναι, δεν, να τρως είναι, γαλοπούλα. Είναι χαρισματικός, αλλά αυτή η ομάδα θέλει έτοιμο προπονητή, ρε παιδιά, όπως παίρνει ο Ολυμπιακός πάντα έτοιμο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που έπαιξε στην Ευρώπη με πολύ κατώτερες ομάδες. Ναι. Και δεν έφερε αποτελέσματα. Είναι δυνατόν. Ο ΠΑΟΚ και όμως έχει τον καλύτερο σέντερφορ της Ελλάδος, έτσι. Τον Αθανασιάδη. Τον Κλάους, βέβαια. Είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει. Αφού το έφυγε ο Μήτρογλου και πήγε στην Μπενφίκα, ο Κλάους είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή Έλληνας center forward. Πέρασε έναν τραυματισμό δύσκολο. Αυτό γι' αυτό ήταν εκτός. Βέβαια, έσπασε το δάχτυλό του. Ναι. Το αλλά μεγάλο όμως... και εκεί πέρα είναι ένα δύσκολο το σπάσιμο στο δάχτυλο, επειδή στηρίζεται όλο το σώμα επάνω σε αυτό το δάχτυλο, σε κάθε περπάτημα, σε κάθε σουτ, σε κάθε φάση. Α, γι' αυτό ήταν εκτός. Τώρα έγινε καλά, έπαιξε χθες, έβαλε 2 γκολ. Τώρα θα σκίσει τώρα. Θα σκίσει λες, Θα πάει πολύ καλά. Τα ακούς ρε Κλάους, από ό,τι λέω πείτε το εξάρι είναι δικό σου. Νομίζω και ο Στέφανος δεν είναι ούτε για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπρεπε να πέσει σε πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι φορ. Είναι δηλαδή όταν λες μεγάλη ομάδα εννοείς εξωτερικό ή και τον Ολυμπιακό. Ναι, εξωτερικό για Ελλάδα. Για Ελλάδα όχι, εξωτερικό. Όχι. Τον Αλαφούζο πώς το βλέπεις, τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή λυπάμαι πάρα πολύ γιατί μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία έχει μάθει να παίρνει τα αποτελέσματα στο γήπεδο, έτσι, γιατί παρόλο που δεν είναι τόσο καλά ως Ολυμπιακός, τα χτυπάει τα παιχνίδια. Είναι μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκό. Φανέλα βαριά ρε. Αυτό το οποίο έγινε με τους φιλάθλους ήταν μεγάλο λάθος.
Και νομίζω ότι κάποτε η πολιτεία πρέπει να τιμωρήσει όχι τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες. Αυτούς τους λίγους οι οποίοι δεν είναι φύλαθλοι, είναι στοιχεία βρώμικα που μπαίνουν μέσα και να κάνουν κακό στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Εγώ θα ήθελα το παιχνίδι να το πάρει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και όχι στα καρδιά. Αλλά νομίζω αυτό που έγινε ήταν πολύ σοβαρό. Μπορούσε να πάει στο κεφάλι, στο μάτι. Βέβαια. Το ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και να έχει μεγάλη βλάβη, έτσι. Και πέρσι όταν μπήκε ο Μαρινάκης μέσα στον αγωνιστικό χώρο στην προθέρμανση των παικτών, μια φωτοβολίδα πέρασε ξυστά από το πρόσωπό του. Δηλαδή μπορούσε να το σκοτώσει τώρα. Τι να λέμε. Δεν είναι άσχημα αυτά τα πράγματα. Τι τώρα. Μπορεί να μην το κουστάρουν. Γιατί λοιπόν αυτοί οι φύλαθλοι δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα σε, σε μια ομάδα με τόσο βαριά φανέλα. Μια φανέλα που φόρεσαν ο Μάζος, που φόρεσαν ο Λουκανίδης, αυτοί οι μεγάλοι παίκτες. Ο Καμάρας, ο Σούρπης, ο Αντωνιάδης, ποιοι δεν παίξανε και στον Παναθηναϊκό. Άκουσα ότι ο Σαβίδης παίρνει πάλι τον Κούδα. Μεγάλη επιτυχία να το κάνει αυτό. Και τον Νίκο τον Βεζιρτζή από ό,τι μαθαίνω. Κοίταξα, τους παίρνει συμβούλους του και να επαδρώσουν το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ με προσωπικότητες. Νομίζω ότι έχει αργήσει κιόλας. Η προσωπικότητα για τον Γιώργο τον Κούδα τον ξέρει. Και τον Νίκο τον Βεζιρτζή τον ξέρεις, νομίζω είστε φίλοι. Δεν το ξέρω τόσο καλά. Α, τον Νίκο, αλλά ο Κούδας είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα. Η οποία δεν έπρεπε να λείπει από την ομάδα του ΠΑΟΚ, έπρεπε να ήταν κοντά. Ο άνθρωπος αυτός είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια, έτσι δεν είναι. Το μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από μεγαλύτερος τον ΠΑΟΚ. Όλων των εποχών, από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών στην Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορείς να το συγκρίνεις με τον Δωμάσο, με τον Παπαϊωάννου. Εντάξει, με τον Εστορίδη, με αυτούς μόνο. Ο Γιώργος ήταν, νομίζω, είναι εντάξει τώρα, όχι επειδή είμαι παοξής, αλλά την μπάλα που έχω δει από τον Γιώργο δεν την είδα από αυτούς τους παίκτες. Εντάξει, εγώ μόνο με τον Κρόιφ μπορούσα να το συγκρίνω τον Γιώργο. Κανένας, γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη είμαι ΠΑΟΚ, το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Όχι ότι άλλες ομάδες. Δεν τις υποστηρίζω. Τον Άρη πώς βλέπεις, τι είναι τα άστρα για την προσπάθεια που κάνει αυτός? Θα την κάνει, θα την πετύχει. Την προσπάθειά του. Και ο Ηρακλής θα κάνει βελτίωση μεγάλη. Ακόμα δεν είναι έτοιμος. Αλλά θα βελτιωθεί με τον χρόνο πάρα πολύ. Κέρδισε όμως πανάξια τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μπορεί να χάσει οποιαδήποτε ομάδα. Και ναι, να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Στον Παναθηναϊκό παίξαν πια η φανέλα, η βαριά. Δεν έχει την ομάδα που έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός. Όχι. Όχι. Δεν έχουν πέσει χρήματα μέσα. Έχει ένα Μπέρκ ο οποίος είναι φανταστικός και δεν πέσει κάθε Κυριακή. Πέσει μία φορά. Δεν πέσει συνέχεια ο άνθρωπος. Και άμα το ζωρίς, αυτός είναι και επιρρεπής στους τραυματισμούς. Ναι, έχει το Καρέλι, δεν έχει μεγάλες προσωπικότητες. Νομίζω ότι το ότι μπαίνουν μέσα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και τα σπάζουν είναι ένα μήνυμα προς τη διοίκηση ότι πάρει το δρόμο. Δηλαδή πρέπει να έρθουν άλλοι. Δεν μπορεί τώρα ο Παναθηναϊκός τώρα τόσα χρόνια να είναι στη σκιά του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει. Κοίταξε, οι εποχές του καπετάνιου φύγανε. Ο καπετάνιος ήταν αυτός ο οποίος είχε ψηλά τον Παναθηναϊκό. Και του βρίζαν τη μάνα τον άνθρωπο. Και του βρίζαν τη μάνα του. Τώρα ο τι Γιώργος, να λέμε. Ο Μαρτινογιάννης ήταν ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός στην οικογένειά του. Έφυγε ο Μαρτινογιάννης. Και εδώ που τα λέμε ρε πει τώρα στα ίσια και παλικαρίσια. Ποιος Μαρινάκης μπροστά στην οικογένεια Βαρδινογιάννη τώρα? Κανένας. Είναι κολοσσοί άνθρωποι. Ο Βαρδινογιάννης ήταν, είναι και παραμένει ο άντρας, ο αρσενικός του, και του ποδοσφαίρου αλλά και της οικονομικής ζωής της χώρας. Όμως τον είδες που είναι στην άκρη και δεν μιλάει. Ναι. Εγώ τον λέω επειδή είναι προσωπικός μου φίλος και είναι ένας άνθρωπος που σηκώνεται όταν με δει από τα 100 μέτρα να έρθει να με συναντήσει. Σεβασμός, σεβασμός, σέβεται τον φίλο. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ προσκυνώ και τον αγαπάω πάρα πολύ. Απλά όμως αυτός ο άνθρωπος κουράστηκε. Μάλιστα. Κουράστηκε. Τώρα βλέπεις ο Αλαφούζος έχει αγάπη για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει... Δεν έχει τη δύναμη.
Δεν έχει δύναμη. Δεν έχει οικονομική δύναμη. Άλλοι ήταν, δηλαδή δεν ήταν τίποτα να ρίξουν μια κατοστάρα τώρα εκατομμύρια. Τι είπε, ο τα έχουν για πλάκα. Για πλάκα. Κοίταξε, ήταν άλλες εποχές. Το στεναχωρέσαν όμως. Ο Βαρδινογιάννης τα έχουν και τα είχαν. Δεν κέρδισε τότε από το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι. Δεν τώρα οι εποχές αλλάξανε. Ήρθε ο Κόκκαλης, ήρθε ο Μαρινάκης. Είναι μπίστευμα, είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Ρέπιετ, δεν είναι παρακμή, συγγνώμη, δεν είναι παρακμή για τον Παναθηναϊκό να παίζει ακόμα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν έχει το Ολυμπιακό στάδιο δίπλα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Τώρα τι τώρα. Απλά είναι ιστορία, είναι ιστορία. Ιστορία τι να το κάνω, να είναι αχούρι όμως. Περνάς απ' έξω και είναι... Όχι, να το έχουν για προπονήσεις. Να το διατηρήσουν, να το βάψουν, να το αναμορφώσουν, να παίζει κανένα κύπελο εκεί. Να παίζει, να κάνει προπόνηση ομάδα, να είναι... Αυτό λέω, να το έχουν σαν βοηθητικό, Αλλά επιτρέπεται τώρα ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος Παναθηναϊκός του Γουέμπλη, τώρα καθίστε καλά τώρα, μιλάμε για τη κοίταξε, δύναμη. Είναι μια αρχή τώρα με αυτό που έγινε, με τους φιλάθλους, να αλλάξουν πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα και είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Βέβαια. Όπως και για τον ΠΑΟΚ, δεν είμαι ευχαριστημένος για τον ΠΑΟΚ εγώ. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ με την ομάδα που έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ομάδα. Έκανε μια μεταγραφή φέτος που ούτε στον ήρω τους δεν μπορούσε να την κάνει καμία άλλη ομάδα. Αυτό το... Μπερμπάντοφ. Το Ροντρίγκες, πώς το λένε. Μπερμπάντοφ. Για τον Βούλγαρο. Α, λες το εξτρέμ, το Ροντρίγκες, ναι. Μα, αυτό λέω, θέλει αυτό άλλα, άλλους 10 τέτοιους όμως σε αξία, Πίτ. Μεγάλος παίκτης. Έχει 2-3 παίκτες καλούς ο ΠΑΟΚ τώρα. Αυτός είναι... το έκατσε, ήταν μεγάλη μεταγραφή. Ο Μπερμπάντοφ είναι για να γεμίσει τα γήπεδα. Ναι, τι να γεμίσει. Μπαλαρίνα τον είπε ο άλλος. Αφού δύο φορές μπήκε, δύο φορές τραυματίας τώρα. Μην ξεχνάς ότι όταν ο Ολυμπιακός πήρε Ριβάλτο και μεγάλους παίκτες. Πώς θα γίνει. Του κάτσαν όλοι. Δεν του κάτσε ο Ριβάλτο. Εδώ είχε... βλέπεις ο Καμπιάσο τραβάει όλο το γήπεδο, όλο τον αγώνα άνθρωπος. Μάλιστα. Δηλαδή του κάτσαν οι παίκτες, του κάτσανε. Εγώ πιστεύω τώρα τι περπατώ τώρα όταν υπάρχει Κλάους. Ο Στέφανος. Άμα δεν ήταν τραυματισμένος ο Στέφανος, ούτε στον πάγκο δεν θα ήταν ο περπατώ. Μάλιστα. Είναι μεγάλη ιστορία. Εντάξει, επανήρθε ο Στέφανος, τα ναι, τραυματίας πάλι. Μεγάλη ιστορία ο Μπερμπάτο, πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, πρέπει να παίξει. Αλλά όταν πας σε μια ομάδα που έχεις ένα νέο φόρο, ο οποίος είναι παγκόσμιας κλάσης, όπως είναι ο Αθανασιάδης, ναι, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς και ηλικιακά, καταλαβες. Έχεις τα δικιά σου. Ηλικιακά, βέβαια. Για πες τώρα και μια γενική πρόβλεψη για την Ελλάδα μας το 2016. Είπες οι πρώτοι μήνες θα είναι δύσκολα. Αθλητικά η Ελλάδα έχει να επιδείξει μόνο μια ομάδα δυστυχώς. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μέχρι τις 8 μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει. Από εκεί και μετά βέβαια. Εντάξει, μετά πέφτει σε υπερδυνάμεις τώρα. Όταν με την Bayern δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βέβαια, Real, Μπαρσελόνα, τη Manchester, έχει κάποιες ομάδες. Αυτές οι ομάδες δεν πέσονται. Υπερδυνάμεις. Στους 8 μπορεί να πάει. Δεν πρέπει να πουλήσουν το παιχνίδι όπως με τη Manchester 2-0 εδώ και το δώσανε 3-0 εκεί. Ήταν πούλημα αυτό το θέμα. Δεν έπρεπε να το πουλήσουν όλα. Εδώ πρέπει η Άσυνα να έρθει και να φύγει με βαριά. Όταν λες πούλημα εννοείς ότι συνεννόησης των ομάδων ή το πούλημα. Βέβαια, γιατί μάλιστα τότε ισοβάθμισε με τη Γιουβέντους με 9 βαθμούς, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Και η Γιουβέντους έφτασε στο τέλος. Έπαιξε και τη Γιουβέντους την κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εδώ, καταλαβες. Αυτό είναι το θέμα, ότι την Άσυνα την κέρδισε έξω. Έκανε μεγάλη πορεία όποιος... Δεν το παραδεχτεί ότι ο φετινός Ολυμπιακός έκανε πορεία έξω μεγάλη, είναι λάθος. Μάλιστα. Έχει κερδίσει όλες όμως βέβαια η Μπάγκερ, δεν κερδίσετε. Είναι μια ομάδα η οποία για μένα πρέπει να το πάρει για πλάκα δηλαδή. Ούτε η Μπαρσελόνα θα μπορέσει να την χτυπήσει. Μπάγκερ Μονάχου λοιπόν. Είναι μεγάλη ομάδα αυτή, δεν χτυπιέται αυτή η ομάδα. Μάλιστα. Είναι σε μεγάλη φόρμα. Έχουμε κανένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορούμε αυτόν τον καιρό. Έχουμε το ένατο, αλλά ετοιμάζουμε το δέκατο που λέγεται η απαγωγή. Α. Θα κυκλοφορήσει. Απλά είμαστε τόσο πνιγμένοι με τις δουλειές που ακόμα δεν βρήκαμε την ευκαιρία. Θεσσαλονίκη, πότε θα μας έρθει σπίτι,
Την αγάπη σου τη μεγάλη. Ήμουνα προχτές, έρχομαι συνέχεια. Την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις. Έχω γραφείο χρόνια εκεί. Βεβαίως. Παλιά ερχόμουν κάθε 2-3 φορές την εβδομάδα. Τώρα θα το ξαναξεκινήσω πάλι. Μάλιστα. Και θα είμαστε πιο πολύ κοντά. Ήμουνα και πρόσφατα, είχα πάει στο Χίτα. Ναι, ναι, σε είδα, σε καμάρωσα. Ναι, είχαμε και μια κοντρίτσα από το Πετρουλάκι. Αλλά όμορφη κοντρίτσα. Εντάξει, δηλαδή, μέσα στα πλαίσια. Είναι συμπαθέστατος. Απλά όταν πρέπει να διαφωνούμε κιόλας, έτσι. Βέβαια, δε, με ποιον δεν συμφωνούμε. Δεν πρέπει να συμφωνούμε. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν συμφωνώ σε όλα. Μάλιστα. Πίτς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εύχομαι κάθε επιτυχία να έχεις και στις προβλέψεις σου και στους ανθρώπους που εύχομαι συμβουλεύεις. Εύχομαι επιτυχία στην εκπομπή σου. Για μένα είσαι πολύ μεγάλος. Ευχαριστώ. Δημοσιογράφος, φίλος και άνθρωπος. Και είδες, είχα έρθει και στο Δημήτρη Θεσσαλονίκη για σένα. Και στο Μακεδονία, στο Θεσσαλονίκη και στο Γιούρι. Τα τελευταία 10 χρόνια που θέλω να απέχω είναι επιλογή μου, υπάρχουν λίγες εκπομπές, είναι του Χίτα, είναι η δική σου και στην Αθήνα λίγο του Σνομπάρο, δηλαδή το λέω ειλικρινά. Μάλιστα. Κουράστηκα, έχω κάνει τα μεγαλύτερα πρωτοσέλιδα, έχω κάνει τα περισσότερα δελτία ειδήσεων που δεν τα κάνει ποτέ κανένα στη δουλειά μου. Κουράστηκα με την Αθήνα. Τώρα για μένα εκπομπές είναι λίγες. Είναι οι φίλοι μου. Μόνο στο Χίτα πάω σε σένα. Και άντε σε κανένα άλλο φίλο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πείτε να είσαι γερός και ό,τι ποθείς. Στην οικογένεια και εύχομαι τα καλύτερα. Να σε καλά, για χαρά σου, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου.